είχαμε ζητήσει να γίνει συζήτηση και να ενημερωθεί και η πλειοψηφία, οι συνάδελφοι, για τη διπλή ανάπλαση, για το τι περιλαμβάνουν οι τρεις συμβάσεις που υπέγραψαν από κοινού ο κύριος Μπακογιάννης, οι συνδυασμοί του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Να εξηγήσετε πολιτικά γιατί η ομάδα πρέπει να έχει γήπεδο και το δημόσιο και ο Δήμος να πληρώνουν 113 εκατομμύρια και να δίνεται η ιδιοκτησία του γήπεδου για έναν αιώνα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Να μας το πείτε πολιτικά, αριστερά και ριζοσπαστικά, πώς εξηγείται αυτό. Επίσης να μας πείτε, γιατί εγώ από ό,τι κατάλαβα από την ανησυχία του Δημάρχου βγαίνει όλα καλά. Καλά κάναν και υπογράφτηκαν αυτές οι προκλητικές δανειακές συμβάσεις, το έργο καθυστερεί. Μπαίνει θέμα υποεκτίμησης. Ποιος θα πληρώσει τα παραπάνω από τα 260 εκατομμύρια συνολικά που περιλαμβάνονται στις δράσεις γηπέδου, ερασιτέχνη και επιχειρηματικού πάρκου των τραπεζών, που είναι η τρίτη σύμβαση. Ποιος θα πληρώσει τα παραπάνω και για τους υπολογισμούς που έχουν γίνει για τον ερασιτέχνη? Γιατί διαβάζουμε ότι οι τράπεζες έχουν δεσμευτεί για 13 εκατομμύρια. Έρχεται στην ενημέρωση ότι ο υπολογισμός για τον ερασιτέχνη θα διπλασιαστεί από το ποσό που έχουν αναλάβει οι τράπεζες. Ποιος θα τα πληρώσει τα άλλα λεφτά? Άρα λοιπόν δεν σχολιάζουμε τα περί καθυστερήσεων, χρονοδιαγράμματων. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει συζήτηση. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει συζήτηση και να υπερασπιστείτε αυτές οι δανειακές συμβάσεις, αν τις υπερασπίζεστε, και φυσικά να δείτε και τη συνέχεια του έργου. Γιατί κομμάτι-κομμάτι το έργο έρχεται σε κάθε σχεδόν συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεύτερο, επίσης πρέπει να γίνει συζήτηση απολογιστική για τον περίφημο Μεγάλο Περίπατο. Γιατί εκτός από τη Βασιλής Σόλγας, που πρέπει να υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να ανοίξει η Βασιλίσσης Όλγας. Μην μείνουμε μόνο στις δηλώσεις του Δημάρχου. Υπάρχει και η Ερμού ως την ασωμάτων, με το χάλι το πειραματικό να συνεχίζεται. Και εκεί πρέπει να δοθεί ένα τέλος. Στα θέματα εντάχει που θέλουμε εμείς να βάλουμε. Καταρχάς υπάρχει το αίτημα δεκάδων επαγγελματιών και κατοίκων της Κυψέλης γύρω από την πλατεία Κανάρη για τα έργα του μετρό. Έχουν έρθει και στο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Το αίτημά τους όσον αφορά το Δήμο είναι η μη καταβολή τελών δημοτικών, όσον αφορά τους επαγγελματίες. Είναι η καθαριότητα, είναι μέτρα προστασίας της καθημερινότητας όσον αφορά τους κατοίκους των γύρω πολυκατοικιών. Και θεωρούμε ότι πρέπει να έρθει το θέμα εντός ημερησίας και να πάρθει τέτοια απόφαση. Δεύτερο θέμα, πολύ σημαντικό επίσης, είναι ότι η κατάθεση 300 και πάνω υπογραφών από τους γονείς και από τον κόσμο που βρίσκεται γύρω από το 26ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας, Φωκίωνος Νέγρη, πάλι πλατεία Κανάρη, για αυτό το έσχος των κουτιών, των ανταποδοτικών που υπάρχει εκεί. Και η κυρία Ροξάνη Μπέη είπε ότι θα έρθει επαναχωροθέτηση, όμως οι άνθρωποι αυτοί λένε εδώ και τώρα πάρτε το. Υπάρχει μια διαφορά. Θα έρθει με το εδώ και τώρα πάρτε το. Στη Φωκίωνος Νέγρη, εκτός από αυτό, υπάρχει και κάτω στη Δροσοπούλου, υπάρχουν τα έργα και θεωρούμε ότι είναι άκρος δίκαιο το αίτημα των γονιών, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και 300 κατοίκων. Τα καταθέτω για να τα έχετε, για να φύγει εδώ και τώρα αυτό το κουτί. Και επί τη ευκαιρία πρέπει να έρθει συζήτηση και για αυτό το θέμα. Πρωτοπόρησε ο Δήμος Αθήνας. 50 κουτιά 300.000 το καθένα δέχτηκε να πάρει στο χώρο ευθύνης του Δήμου. Να δούμε ποιοι προμοτάρισαν αυτό το πρόγραμμα, ποιοι ήταν οι χορηγοί και γιατί έτρεξε ο Δήμος Αθήνας ενώ άλλοι Δήμοι αρνήθηκαν να το υλοποιήσει και τι αποτελεσματικότητα έχει, ώστε να έρθει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Τρίτο θέμα κατοίκων επίσης, σας έχει γνωστοποιηθεί και αυτό από τον Σύλλογο Αναγέννηση των Σεπολίων για το οικόπεδο Βότρης.
σας κατέθεσαν υπόμνημα. 1.100 υπογραφές. Είναι θέμα που είχαμε βάλει και στην προηγούμενη διοίκηση. Πρέπει να έρθει το θέμα, αλλά πρώτα υπόψη το τι ζητούν οι κάτοικοι. Γιατί το να κάνουμε πάρκα πενταετούς διάρκειας, σαν αυτά που έκανε ο κύριος Μπακογιάννης στο Βότρης και στη Θερμίδα στη Ριζούπολη, είναι απαράδεκτο. Και μάλιστα αυτή η σύμβαση με την ΚΤΥΠ να μην περιλαμβάνει τα νηπιαγωγεία, τα οποία είναι αποφασισμένα να γίνουν. Με αποτέλεσμα οι γονείς από αυτά τα νηπιαγωγεία να πηγαίνουν σε άλλα νηπιαγωγεία και να υπάρχει και μετακίνηση και συγκροτισμός. Τέλος, εμείς επιμένοντας τα θέματα που θέλουμε να βάζουμε και δεν αφορούν μόνο τη λογοδοσία, θέλουμε να μας απαντήσει η Δημοτική Αρχή, δώσαμε και στη δημοσιότητα σήμερα, τη λίστα με τα 46 ακίνητα τα οποία υπάρχουν ενταγμένα στον προϋπολογισμό του 24 που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο, με κωδικούς. Για πάρα πολλά χρόνια μεταφέρονται απαλωτριώσεις για αγορές ή απαλωτριώσεις για ακίνητα κρίσιμα τα οποία είναι χαρακτηρισμένα. Κοινόχρηστη χώρη, παιδική σταθμή, αθλητική χώρη κλπ. Θεωρούμε ότι στην αναμόρφωση προϋπολογισμού πρέπει να καταθέσετε πρόταση προτεραιοποίησης για αυτά τα ακίνητα, γιατί κινδυνεύουν να χαθούν. Όπως το 12 θέμα που φέρνετε είναι τέτοια περίπτωση. Κινδυνεύει να χαθεί. Κινδυνεύει να χαθεί το κουπάδικο στην Αχαρνών απέναντι από τον Άγιο Ελευθέριο, το οποίο ήταν στο πρόγραμμα του Καμίνη, το οποίο είχαμε ψηφίσει, των 50 εκατομμυρίων για να απαλωτριωθεί. Αντί για αυτό φέρνετε σήμερα απαλωτριώσεις δύο οικοπαίδων που έχουν άμεση σχέση με την ανάπλαση και το γήπεδο, δείχνοντας κι εσείς τις προτεραιότητες. 46 ακίνητα στην Αθήνα κινδυνεύουν να χαθούν και όλη η φροντίδα είναι για το γήπεδο και για την ανάπλαση. Θα το επαναφέρουμε και στη λογοδοσία, αλλά θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή σας να απαντήσετε τι προτεραιοποίηση και ποιες από αυτές τις απαλωτριώσεις θα εκτελεστούν εντός του 24.